Μετά από 28 χρόνια εγκατάλειψης και παρακμής της τεράστιας έκτασης φιλέτο της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών, έπεσαν υπογραφές για το συμβόλαιο αγοραπολισίας του ακινήτου, ανοίγοντας τον δρόμο για την εμβληματική επένδυση στα πρότυπα του ελληνικού. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ουσιαστικά τελειώνει η διαγωνιστική διαδικασία και ξεκινάει η αξιοποίηση αυτής της εμβληματικής έκτασης. Πρόκειται για μια συμφωνία που αποτυπώνει την αναγνώριση αλλά και την εμπιστοσύνη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Το σχέδιο από τη ΡΕΤΣ, την κατρική του ομίλου Ελάκτορ, περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, βίλες, εμπορικό κέντρο, κοινόχρηστους χώρους άφλησης και πολιτισμού, καθώς και καζίνο. Το ύψος της επένδυσης ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το χρονοδιάγραμμα των αναπτύξεων είναι από 5 έως 7 χρόνια. Είμαι βέβαιος πως σε λίγα χρόνια οι Έλληνες θα καμαρώνουν στην Κρήτη όχι ένα μικρό ελληνικό όπως λέγεται, αλλά ίσως κάτι ακόμα καλύτερο. Ξεκινάει η διαδικασία υλοποίησης για την πιο σημαντική τουριστική και εμπορική ανάπτυξη γης στην Κρήτη. Από τις εικόνες ντροπής, εγκατάλειψης και λελασιών, η περιοχή γυρίζει σελίδα. Η επένδυση θα είναι φιλική προς το περιβάλλον, με πολλαπλά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και ελληνική οικονομία. 72 στρέμματα δυτικά της επένδυσης για τη δημιουργία σημαντικών υποδομών διεκδικεί ο Δήμος Χερσονήσου. Όπως είναι η πλατεία του, μια παιδική χαρά, το πολιτιστικό του κέντρο, ένα αθλητικό κέντρο και βέβαια να γίνουν νέες σύγχρονες σχολικές μονάδες που έχει ανάγκη η περιοχή. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, την έχουμε στηρίξει ως τοπική κοινωνία, ως Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά. Όμως είμαστε εδώ ως Δήμος Χερσονήσου και σήμερα και αύριο και τα επόμενα χρόνια προκειμένου να διεκδικήσουμε τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Ladies and gentlemen, I propose a toast to the President. Η βάση στις Γούρνες χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο τηλεπικοινωνιών και έκλεισε τον Ιούνιο του 1994. Ερασιτεχνικό βίντεο αποτυπώνει την καθημερινότητα και τις υπηρεσίες που διέθεται η μικρή αυτή πολιτεία, όπου ο πληθυσμός εισάγγιζε τα 3.500 άτομα. Κρητικοί εργαζόμενοι σε διάφορα πόστα γυρίζουν τον χρόνο πίσω. Θυμούνται τις γιορτές, τα μπαρμπεκιού, αλλά και τις φιλικές σχέσεις που είχαν με τους Αμερικανούς στρατιώτες και όχι μόνο, τους οποίους δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Εγώ έκανα οδηγός εκεί στο Μότροπουλ 20 χρόνια. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Εγώ είχα και ένα ταξί, ερχόταν από εκεί οι Αμερικανοί, τους πηγαίναμε Χερσόνησο, Ηράκλειο, καλοπληρωνόμαστε. Πολλά λεπτά, έφτιαξα 2-3 σπίτια. Παντρευόταν οι Αμερικανοί, δέναμε ντενεκάκια πίσω στα μάξι, χτυπούσανε και γυρνούσαμε γύρω την Αμερικανική βάση. Η συμπεριφορά των Αμερικάνων απέναντι σε εμάς ήταν άψογη. Δούλευα από το 1993 μέχρι το 1994 που φύγανε οι Αμερικανικές βάσεις. Έπαιρνα τότε 180.000 δραχμές. Εμείς σαν παιδιά μικρά, ερχόμαστε εδώ και μας φιλοξενούσαν οι Αμερικάνοι και μας αφήναν και παίζαμε και ποδόσφαιρο στο γήπεδο που υπήρχε. Δούλευε και ο πατέρας μου και ο παππούς μου. Τους έχω ζήσει τους Αμερικάνους αυτής γύρω στα 24-25 χρόνια. Υπήρχαν κάποιες εκδηλώσεις εδώ στην Αμερικανική βάση, οι οποίες συμμετέχανε πάρα πολλοί Έλληνες. 4 Ιουλίου η απελευθέρωση της Αμερικής. Πέρα από τις καλές στιγμές, υπήρχαν και τραγικές στιγμές, όπως μας περιγράφει ο κ. Κουτεντάκης. Πήγα πολλούς ανθρώπους σκοτωμένους που πίνανε με ένα φορτηγό στα Χανιά, τους βάζανε σε ένα ψυγείο, τους βάζανε κανονικό δηλαδή, και πηγαίναμε στα Χανιά, περγόταν και το αεροπλάνο και τους έπαιρνα, από εκεί φεύγανε. 28 χρόνια μετά ανοίγονται νέες προοπτικές ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η αξιοποίηση του ακινήτου θα συμβάλλει στην περαιτέρω προβολή και ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Κρήτης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δίνοντας παράλληλα το φιλί της ζωής στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού μας.